Και επιστρέφοντας, πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς κινούνται οι διεθνείς αγορές, ποιες είναι οι μεγάλες αγωνίες. Και γι' αυτό θα χρειαστούμε τη βοήθεια του Γιώργου Λαγαρία. Ο καλός συνεργάτης, επικεφαλής οικονομολόγος και διευθυντής τη Forvis Mazars, ο οποίος είναι μαζί μας μέσω Skype, γιατί είναι και λίγο μέρες δύσκολες, τέλος Αυγούστου. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαγαρία. Καλημέρα σας. Τι ωραία, βλέπω πίσω. Τουλάχιστον δεν βλέπω αστικό τοπίο. Βλέπω ανοιχτοσιά. Δεν βλέπω και θάλασσα, βέβαια. Είμαι αρκετά μακριά από την Αθήνα και σκοπεύω να παραμείνω όσο μπορώ. Και με τις δικές μας ευχές. Για να πάμε τώρα στις αγορές που, από ό,τι μας είπατε, το χαρακτηριστικό του είναι η μεταβλητότητα, αλλά είδαμε και στα διεθνή δίκτυα, γίνεται πολλής λόγος, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στο γεν και στην Ιαπωνία. Τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί? Λοιπόν, είναι αρκετά τεχνικό αυτό, αλλά αξίζει τον κόπο να το εξηγήσουμε. Στις αγορές υπάρχει ο όρος carry trade. Τι είναι το carry trade? Είναι να δανείζομαι σε ένα νόμισμα με χαμηλό επιτόκιο και μετά να πηγαίνω να αγοράζω μετοχές ομόλογα σε ένα νόμισμα με μεγαλύτερο επιτόκιο. Οπότε κερδίζω και από την επένδυσή μου και από τη διαφορά στο επιτόκιο. Για να το κάνω αυτό, λοιπόν, παίρνω το νόμισμα, το πιο αξιόπιστο νόμισμα με το χαμηλότερο επιτόκιο, το οποίο για δεκαετίες είναι το γεν. Όπως γνωρίζουμε, η Ιαπωνία έχει πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Τα επιτόκια είναι σχεδόν πάντα στο μηδέν, όπως είναι, ή κοντά στο μηδέν, όπως είναι και ο πληθωρισμός τους. Και μετά πηγαίνεις και αγοράζεις assets στην Αμερική, ας πούμε με επιτόκιο 5-5,5%, στην Ευρώπη και ούτω καθεξής, κυρίως στην Αμερική. Αυτό, λοιπόν, λέγεται carry trade. Και τι μπορεί να σπάσει το carry trade? Να ανέβει το yen ή να πέσει το δολάριο. Έτσι, αυτό, λοιπόν, όταν το κάνεις αυτό παρεπτόντως το carry trade, ουσιαστικά προσθέτεις και μόχλευση στις επενδύσεις σου. Γιατί είπαμε ότι δανείζεσαι στο χαμηλό νόμισμα και επενδύεις στο μεγαλύτερο νόμισμα, άρα η έκθεσή σου είναι μοχλευμένη. Τι έγινε, λοιπόν, τώρα? Πριν από λίγο καιρό αποφάσισε η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας να αρχίσει σιγά σιγά να ανεβάζει επιτόκια. Γιατί βλέπουν και αυτοί λίγο πληθωρισμό που έχουν να δουν δεκαετίες οι άνθρωποι. Επειδή, λοιπόν, τα trades πάνω στο yen και το δολάριο που χρησιμοποιούνται μετά για την αγορά αμερικάνικων μετοχών κτλ. Είχαν γίνει πάρα πολλά, είχαμε μία πάρα πολύ απότομη κίνηση των αγορών. Σε πρώτη φάση είχαμε ένα ξεπούλημα στο Nikkei, ο οποίος σχετίζεται κυρίως με την έκθεση του Ιαπωνικού Δημοσίου εκεί πέρα. Το Ιαπωνικό Δημόσιο έχει τεράστιο ποσοστό ιδιοκτησίας ιδιαίτερα στις ντόπιες μετοχές. Οπότε ήδη περιμένουν ότι αυτή η πολιτική θα αλλάξει. Με αποτέλεσμα είδαμε το Nikkei να υποχωρεί μέσα σε μία μέρα ένα πρωί 12,5%. Η χειρότερη επίδοσή του από το 1987. Και αυτό πριν από τρεις εβδομάδες πήρε και όλα τα χρηματιστήρια μαζί. Η κατάρρευση του carry trade. Γιατί το carry trade τι ήταν? Μετά δανειζόμουν στο γεν και πήγαινα και επένδυα, ξέρω, σε μετοχές τεχνολογίας στον ΗΠΑ. Άρα έπεσαν μαζί και οι τεχνολογίες στον ΗΠΑ μαζί με το Nikkei, γιατί ουσιαστικά μειώθηκε η μόχλευση στο σύστημα με το carry trade να υποχωρεί. Τώρα, όλο αυτό το είπαμε και τότε όταν έγινε, ήταν λίγο βραχυπρόθεσμη κίνηση. Πρώτον, γιατί το carry trade αυτό καθεαυτό δημιουργεί κάποιους κλειδονισμούς στις αγορές, αλλά δεν δημιουργεί υφέσεις. Κατά δεύτερον, είμαστε στον Αύγουστο, οι άνθρωποι traders συνήθως λείπουνε και οι μη άνθρωποι traders, οι αλγόριθμοι δηλαδή, παίρνουν πρωτοβουλίες. Επίσης, όταν έχεις πάρα πολύ αλγοριθμικό trading, ουσιαστικά κάθε κίνηση, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, μεγεθύνεται. Άρα έχεις χαμηλούς τζίρους και τα ρομποτάκια να κάνουν το δικό τους το πράγμα. Οπότε μία κίνηση που μπορούσε να είναι -5 έγινε -12. Οπότε έτσι έχεις, λοιπόν, ένα συνδυασμό και μεταβλητότητα. Ακριβώς. Έχεις, λοιπόν, ένα συνδυασμό πραγμάτων τα οποία δημιουργούν μία εικόνα, η οποία όμως δεν ήταν πραγματική αυτή η εικόνα. Δεν ήταν, ξαφνικά δώσαν μία εικόνα κρίσης η οποία δεν υφίσταται. Ναι, λένε ότι υπάρχει θέμα στην αμερικάνικη οικονομία, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κάποιοι δείκτες εμφανίζουν, είναι λίγο περίεργοι και μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό για το τι περιμένουμε από τη Fed αυτές τις μέρες, αλλά σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Και γι' αυτό ακριβώς και οι αγορές ανέκαψαν και τώρα είναι πάλι ο S&P εκεί πέρα που ήταν, 5.600 και μονάδες. Τα ομόλογα δεν υποχωρήσανε.
Και αυτή τη στιγμή είναι τοποθετημένα για 4 μειώσεις επιτοκίων φέτος, που το θεωρώ λίγο παλαβό. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα γυρίσανε εκεί πέρα που είναι. Και οι μετοχές και τα ομόλογα έχουν πολύ δυνατό momentum. Θα παρακάμψω λίγο τη σειρά των τίτλων για να ενημερώσω και τους συνεργάτες μου στο Control. Μια που το θίξατε, τι αναμένουν οι επενδυτές από τη σημερινή ομιλία Powell στο Jackson Hole και γιατί κρίνεται τόσο σημαντική αυτή η ομιλία? Λοιπόν, το Jackson Hole, πολύ ενδιαφέρον, Hole, η τρύπα του Jackson δηλαδή, είναι μια κοιλάδα στην Αμερική, η οποία δεν είναι γνωστή για οτιδήποτε άλλο, πέραν το ότι κάποιος που λεγόταν Jackson κυνηγούσε κάστορες εκεί, πριν από 150 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, έχει ένα πολύ γνωστό ξενοδοχείο, στο οποίο μαζεύεται μία φορά το χρόνο όλη η Fed. Και συζητάνε τα διάφορα θέματα και μετά βγάζουν κάποιο χρησμό. Τα περισσότερα χρόνια δεν έχει κάτι ενδιαφέρον, αλλά τώρα είμαστε πρώτων μειώσεων των επιτοκίων. Και υπάρχει μια σχολή που λέει ότι πρέπει να μειώσει επιτόκια γιατί υπάρχει πρόβλημα στην αγορά εργασίας. Δεν υπάρχει. Είναι μικρό το θέμα και τα νούμερα που βγαίνουν είναι απλώς ότι εντάξει, λίγο έχει χειροτερέψει η κατάσταση, αλλά τα νούμερα της ανεργίας ήταν σε ρεκόρ χαμηλό. Οπότε, όταν πας από το ρεκόρ χαμηλό στο λίγο παραπάνω, το οποίο εξακολουθεί να είναι πολύ μικρότερο από το μέσο όρο, γιατί ήμασταν στο 3,5%, έχουμε πάει στο 4,3% και ο μέσος όρος της ανεργίας στην Αμερική τα τελευταία 30 χρόνια είναι πάνω από 5,2. Μάλιστα, οπότε, σου λένε ότι αν πήγες από το 3,5 στο 4,3 έχεις πρόβλημα. Ναι, αλλά εξακολουθείς να είσαι πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο. Ένα το κρατούμενο. Οπότε, δεύτερον, βλέπουν την καμπύλη των επιτοκίων, η οποία αρχίζει να ομαλοποιείται και λένε ότι εδώ πέρα είναι συνήθως που χτυπάει η ύφεση. Και πάλι δεν λαμβάνουν υπόψη ότι για 2 χρόνια η καμπύλη των επιτοκίων είναι ανεστραμμένη. Ούτε λαμβάνουν υπόψη την κυκλοφορία του χρήματος στην Αμερική, ούτε την ανάπτυξη, και απλώς βλέπουν 1-2 δείκτες και λένε υπάρχει πρόβλημα στην Αμερική και η Fed πρέπει να ρίξει επιτόκια. Τι θέλουμε λοιπόν να μάθουμε από τη Fed? Ένα, εάν η Fed βλέπει τους δείκτες, αυτούς τους 2-3 που αρχίζουν και ανάβουν κόκκινο, ή βλέπει μια πιο συνολική εικόνα η οποία δεν δείχνει εικόνα ύφεσης. Οπότε καλό θα ήταν να μας πει η Fed αν περιμένει χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη ή όχι. Κατά δεύτερον, σίγουρα θα μας πει, το θεωρώ δεδομένο ότι θα μιλήσει για μείωση επιτοκίων φέτος. Το ερώτημα είναι αν θα δώσει κάποια προοπτική για το πόσες μειώσεις σκοπεύει να κάνει. Προσωπική άποψη, ισχυρή άποψη είναι ότι δεν θα μας πει πόσες μειώσεις θα κάνει. Απλώς θα πει ότι ετοιμαζόμαστε να μειώσουμε επιτόκια, κάτι που οι αγορές θα εκλάβουν ότι η πρώτη μείωση των επιτοκίων θα είναι το Σεπτέμβρη. Κάτι που πιθανότατα θα εξοργήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό τώρα είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Πώς η νομισματική πολιτική επηρεάζει και αυτή την προεκλογική εκστρατεία, την κούρσα? Δεν νομίζω ότι την επηρεάζει άμεσα, από την έννοια ότι όταν κάνει την οικονομία καλό κακό έχει γίνει με βάση αυτή την νομισματική πολιτική. Και οι Αμερικανοί θα ψηφίσουν με βάση την τσέπη τους, δεν θα ψηφίσουν με βάση το αν ο Τραμπ νιώθει εχθρός της Fed. Μια που μιλάμε για την τσέπη των Αμερικανών, μήπως εσείς έχετε καταλάβει κάτι περισσότερο για αυτό το οικονομικό πρόγραμμα της Καμαλά Χάρις, το οποίο λέει οικονομία με ευκαιρίες, η οικονομία των ευκαιριών τέλος πάντων? Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, γιατί η Χάρις έχει τρομερό momentum και όπως έχει momentum και αρχίζει και προηγείται, η λογική είναι συνήθως να λέει όλο και λιγότερα για το οικονομικό του πρόγραμμα, όχι περισσότερα. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει πάρα πολλές ασάφειες στο πρόγραμμά της, αλλά αυτό το οποίο ήταν ξεκάθαρο, θέλει να αυξήσει το φορολογικό δίκτυο των εταιριών από το 21% στο 28%. Υπενθυμίζω ότι ο Τραμπ το πήγε 35% στο 21% και αυτό οδήγησε τον S&P τότε σε μια κίνηση πάνω 33% κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ. Τρομερό νούμερο 33% και μάλιστα με τον κορονοϊό μέσα σε 4 χρόνια. Σίγουρα λοιπόν μια αύξηση της εταιρικής φορολογίας μπορεί να χτυπήσει τις μετοχές άσχημα. Αυτό μπορώ να σας το πω. Τώρα, για να το πετύχει αυτό, θα πρέπει οι δημοκρατικοί να έχουν και τα τρία... πρέπει να έχουν τη γερουσία, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και την Προεδρία. Ναι, τα θεσμικά μόνο όργανα. Μόνο έτσι μπορεί να το πετύχει, το οποίο δεν είναι πιθανό σενάριο. Δηλαδή, μπορεί να έχεις ένα σενάριο το οποίο να μην έχει τον Τραμπ, ο οποίος να απειλεί με διάσπαση στο ΝΑΤΟ, ας πούμε, επικεφαλή της Προεδρίας, αλλά και πάλι να έχεις τους Ρεπουμπλικάνους έστω σε ένα από τα δύο
σε ένα από τα δύο τμήματα του Κογκρέσου, τότε τέτοιες αλλαγές μεγάλες δεν μπορούν να περάσουν. Τώρα, αν περάσουν, αν δούμε τους δημοκρατικούς να κερδίζουν και στα τρία μέτωπα, τότε νομίζω ότι οι αγορές μπορεί να αντιδράσουν στις αρχές Νοεμβρίου, από την εκλογή, συγγνώμη, δεν θυμάμαι την ημερομηνία ακριβώς. Την επόμενη μέρα μπορούμε να, πιθανόν να δούμε μια αρνητική αντίδραση των αγορών. Αν δεν κάνω λάθος, 5 Νοεμβρίου, αλλά δεν το λέω με 5 Νοεμβρίου, ναι. Άρα στις 6, αν δούμε τους δημοκρατικούς να κερδίζουν και στα τρία μέτωπα, νομίζω ότι μπορεί να δούμε μια αρνητική αντίδραση των αγορών. Εγώ και μιλούσα με κάποιους συναδέλφους προχτές από την Αμερική. Μου λένε ότι η Καμάλα τα λέει όλα αυτά ελπίζοντας ότι δεν θα κερδίσει και στα τρία μέτωπα, γιατί ίσως θα μην χρειαστεί να το κάνει. Είναι βολικό πολιτικά δηλαδή. Μπορεί να τα... Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ πιο εύκολο. Και πάλι χρειάστηκε πολύ, πολύ συνεργασία να μειώσει το φόρο από το 35 στο 21. Είναι πολύ πιο δύσκολο το να αυξήσει από το 21 στο 28. Το υποψιαζόμαστε, με δεδομένο ότι και η συγκεκριμένη επιχειρηματική τάξη στις ΗΠΑ ασκεί και αυτή την επιρροή της με όλες τις δυνάμεις της. 100%. Οπότε θεωρώ, για να σας συνοψίσω, θεωρώ ότι στο Jackson Hole δεν πρόκειται να ακούσουμε πυροτεχνήματα, αλλά θα δούμε, θα μας πούνε ότι αρχίζουν και σκέφτονται για μείωση επιτοκίων, οπότε οι αγορές θα αρχίσουν να προεξοφλούν Σεπτέμβρη. Και όσο για τη Χάρης, νομίζω ότι θα πρέπει να εκλεγεί για να μάθουμε το κανονικό οικονομικό του πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι έξυπνη η πολιτική να πετάω τίτλο χωρίς να εμβαθύνω προς τα μέσα. Κουραστική βεβαίως. Νομίζω ότι αυτό είναι η ουσία της πολιτικής των τελευταίων δεκαετίων, όχι μόνο στην Αμερική. Κουραστική και επιζήμια βεβαίως. Πιστεύετε ότι θα υπάρχει μια αλλαγή στα ευρωπαϊκά πράγματα με την εκλογή Χάρης, ή θα είναι έτσι μια λογική συνέχεια της διακυβέρνησης Biden? Κοιτάξτε, η αλλαγή στην Ευρώπη δυσκολεύεται να έρθει, γιατί είναι θέμα ευρωπαϊκό, δεν είναι θέμα αμερικάνικο. Η αλλαγή στην Ευρώπη δυσκολεύεται να έρθει, γιατί η πολιτική στην Ευρώπη δεν έχουν δείξει τα ηγετικά στοιχεία που χρειάζονται για να δώσουν μια μεγαλύτερη γεωπολιτική και οικονομική αυτονομία στην Ευρώπη. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ανεξάρτητος Προέδρου. Παρ' όλα αυτά, σαν μαθητής της ιστορίας, αυτό που βλέπω είναι ότι η επιθυμία της Αμερικής να γίνει μια πιο δυνατή αυτοκρατορία δεν σταματάει στον Ντόναλντ Τραμπ. Ούτε έχει ξεκινήσει, ούτε σταματάει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα συνεχίσει λοιπόν αυτό το κίνημα. Που στο κάτω-κάτω κάθε μεγάλη αυτοκρατορία βρέθηκε αντιμέτωπη με αυτό. Ακόμα και η Ρώμη, που ξεκίνησε σαν δημοκρατία, κατέληξε δικτατορία πρακτικά. Η Αμερική αυτή τη στιγμή βρίσκει μπροστά της το αυτοκρατορικό πεπρωμένο της και το αναλογίζεται. Η Ευρώπη το τι μπορεί να κάνει για όλο αυτό, ιστορικά σας λέω, πάρα πολύ λίγα. Θα έπρεπε να υπάρχει ήδη δομή, θα έπρεπε να υπάρχουν ήδη ηγέτες και η διάθεση κάποιας ανεξαρτητοποίησης. Όλα αυτά δεν υπάρχουν, οπότε η Ευρώπη στη δικιά μας τουλάχιστον γενιά, άρα 20-25 χρόνια, απλώς θα ακολουθήσει ταπεινά όποια μοίρα ορίζει για αυτήν ο μεγαλύτερος εταίρος της. Δηλαδή η Αμερική. Για να το πούμε με το όνομά του. Για να έχουμε και καλό ερώτημα, κυρία Λαγαρία, πότε θα μπουν οι αγορές σε έναν κανονικό ρυθμό, δηλαδή θα τελειώσει αυτό το κλίμα της θερινής ραστόνης? Η θερινή ραστόνη τυπικά τελειώνει τώρα τέλος Αυγούστου. Ήδη στο Λονδίνο τους βλέπω, κάνουν πάρα πολλά σχέδια για το άμεσο μέλλον, και εκεί πέρα που είμαστε εμείς το Σεπτέμβριο είναι αυτή από μέσα Αυγούστου. Οπότε οι αγορές σιγά σιγά μπαίνουν σε νορμάλ ρυθμούς. Παρ' όλα αυτά, όσον αφορά τις αγορές αυτές καθεαυτές, Σεπτέμβρης και Οκτώβρης δεν είναι καλοί μήνες. Τυπικά. Οπότε περιμένω ότι Σεπτέμβρη και Οκτώβρη μπορούν να δούμε και λίγο μεταβλητότητα παραπάνω, μπορούν να δούμε και τους δείκτες λίγο παρακάτω. Δεν θα το θεωρούσα απίθανο με βάση ιστορικά στοιχεία μέχρι τώρα. Και μετά από τον Νοέμβριο να ξανασυζητάμε για τα επιτόκια, θα έχουν τελειώσει και οι εκλογές. Δηλαδή δεν περιμένω πολύ κανονικότητα, θεωρώ ότι είμαστε ήδη σε κανονικότητα. Όσον αφορά τη μεταβλητότητα όμως, θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε αυξημένη μεταβλητότητα όλους τους επόμενους μήνες. Τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο αυτού του χρόνου, που θα έχουμε τουλάχιστον, θα ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνει η Fed. Και θα ξέρουμε και ποιος θα κυβερνά την Αμερική και με τι σχέδιο.